Είναι ζωή μας με το περιβάλλον. Να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Κύριε Χαραλαμπίδη, πώς είναι η κατάσταση με το περιβάλλον, καθώς διαβάζω εδώ σε κάποιες αναφορές ότι έχει επέλθει μια ιστορική συμφωνία για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Για δώστε μας. Και μάλιστα σε διεθνή ύδατα. Για δώστε μας δύο στοιχεία γι' αυτό. Είναι πολύ καλή η προσέγγιση σας και πολύ καλή η ερώτησή σας. Για να έχουμε μία διεθνή συνθήκη με την πανοκρουσία για την προστασία των θαλασσών, σημαίνει ότι υπάρχει διεθνής αναγνώριση ότι οι θάλασσές μας δεν πάνε καλά. Οι απειλές τους είναι γνωστές. Ξεκινάνε από την βιομηχανική αλληλεία, την εξόρυξη όχι μόνο υδρογων ανθράκων αλλά και ορυκτού πλούτου και συνεχίζουν από κάθε μορφής ρήπανση, όπου η πλαστική πλέον είναι μια παγκόσμια, πλαστική ρήπανση είναι μια παγκόσμια απειλή. Οι συζητήσεις για να καταλήξουμε σε μια διεθνή συμφωνία έχουν πίσω τους 30 χρόνια. Έχουν ξεκινήσει πρακτικά από τη Διεθνή Διάσκεψη του Ρίου των ΗΠΑ το 1992, 40 χρόνια, όχι 30 χρόνια, έχω χάσει λίγο το μέτρημα πλέον, τον ενθουσιασμό. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτή τη διεθνή συμφωνία, η οποία επιτέλους λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη που συμμετέχουν στα Ηνωμένα Έθνη, συμφωνούν στο να υπάρξει μία νομικά δεσμευτική συμφωνία για την προστασία των ωκεανών και συγκεκριμένα με μία δέσμευση ότι το 30% των ωκεανών μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί ως περιοχή προστασίας και μάλιστα ένα 10% από αυτό θα πρέπει να είναι και ζώνη απόλυτης προστασίας με περιορισμούς και στα υπόλοιπα ύδατα κτλ. Δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο. Μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταίο βράδυ ήταν στον αέρα η συμφωνία αυτή. Είναι ιστορική. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον τομέα της βιοποικιλότητας και μάλιστα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, μια και ξέρουμε ιδίως στα διεθνή ύδατα ότι μέχρι στιγμής είχαμε πάρα πολλές εντάσεις, πάρα πολλές διαφωνίες και δεδομένου ότι υπήρχε και ένα καθεστώς σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις έπρεπε να λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορούσε μία χώρα να μπλοκάρει το οτιδήποτε. Όπως είχε γίνει και πάρα πολλές φορές, είτε στην Ανταρκτική, είτε στο Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό κτλ. Αυτό είναι που έρχεται να αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, αναφέρατε τις εξορύξεις, αναφέρατε και διάφορες άλλες καταστάσεις οι οποίες προκαλούν και την μόλυνση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτές οι εξορύξεις ή το αυτό που λέμε εμείς, θα το πω, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, απλά και λαϊκά, το πλαστικό το οποίο κατακλείζει τις θάλασσες. Και σε τι κατάσταση είμαστε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Όταν μιλάμε για τους ωκεανούς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε μία ενιαία εικόνα. Μέχρι προσφάτως η εικόνα για τις θάλασσες ήταν πολύ διαφορετική από τη μία περιοχή στην άλλη. Πλέον η πλαστική ρήπανση ανιχνεύεται παντού. Η ρήπανση από συγκεκριμένους χημικούς ρήπους ανιχνεύεται παντού. Ουσίες οι οποίες δεν διασπώνται μέσα από τους φυσικούς κύκλους, μέσα από τους θαλάσσιους οργανισμούς κτλ. Συσσωρεύονται και βρίσκονται στους πιγκουίνους της Ανταρκτικής μέχρι ψάρια και θηλαστικά τα οποία μπορεί να ζουν χιλιάδες μίλια μακριά από τον βιομηχανικό πολιτισμό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα αρχίζει και μας αφορά όλους, είτε επειδή καταλήγει στο πιάτο μας, είτε επειδή επηρεάζει άμεσα την υγεία μας, είτε επειδή επηρεάζει, υποβαθμίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, η υγεία του οποίου είναι κομβική σημασίας και για τον άνθρωπο, για την υγεία του ανθρώπου και για την οικονομική του βιωσιμότητα, αλλά και για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Η θάλασσα είναι ένας από τους υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα, ένας από τους καλύτερους συμμάχους μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να δούμε τα αίτια πολύ σωστά όπως είπατε, τα οποία είναι, υπάρχουν οι διεθνείς απειλές, εντοπίσατε ή αναφέρατε, επαναλάβατε τις εξορύξεις, την χημική ρήπανση, την παραμένουσα χημική ρήπανση, τα πλαστικά, την αλληλεία, τη βιομηχανική αλληλεία, ενώ όχι τον ψαρά με το ένα αγκίστριο ο οποίος πηγαίνει και ψαρέει. Ναι, είναι κατανοητό αυτό. Έτσι. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πάρα πολλοί συνεδραστηριότητες οι οποίες είτε συχνά πραγματοποιούνται σε διεθνή ύδατα είτε επηρεάζουν τη θάλασσα παντού, δεν έχουν δηλαδή τοπική εμβέλεια ούτε οι δραστηριότητες ούτε οι συνεπιές τους και αυτές θα πρέπει αφενός να καταγραφούν αφετέρου να αντιμετωπιστούν στην ουσία γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα
να ορίσεις προστατευόμενες περιοχές χωρίς ταυτόχρονα να περιορίσεις τους λόγους οι οποίες τις υποβαθμίζουν. Κατανοητό. Και κύριε Χαραλαμπίδη, κλείνοντας, ωκεανία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εδώ εμείς στο δικό μας χώρο, στις δικές μας θάλασσες, σε τι κατάσταση είμαστε? Το ότι μιλάμε για ωκεανούς δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κλειστές θάλασσες όπως η Μεσόγειος. Το ότι δεν ονομάζουμε τη Μεσόγειο ωκεανό δεν σημαίνει ότι εμείς βγαίνουμε έξω από τη συμφωνία. Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλά διεθνή δίαιτα και επίσης η Μεσόγειος είναι μια πολύ σημαντική, πολύ σημαντική ο πλευράς βιοποικιλότητας περιοχή. Ας αφήσουμε στο πλάι και την σημασία της για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, για την ανθρώπινη οικονομία, για την κοινωνία, για τον πολιτισμό, για την ψυχική μας ηρεμία κτλ. Είναι και μια θάλασσα η οποία είναι πάρα πολύ σύνθετη όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τα συστήματα που φιλοξενεί. Ταυτόχρονα, μια θάλασσα η οποία επειδή είναι κλειστή, είναι πάρα πολύ δύσκολη και θέλει πάρα πολύ προσοχή στις όποιες ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι η Μεσόγειος εντοπίζεται σε μια από τις περιοχές που ήδη καταγράφονται από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Αύξηση της θερμοκρασίας της, με επιπτώσεις στους πληθυσμούς πάρα πολλών ειδών. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά επίγον το ότι γίνεται όχι μόνο στα διεθνή, τα διεθνή συνδέονται με τα εθνικά και εκεί θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Γιατί από εξαγγελίες, αν πάμε στα δικά μας, σαν Ελλάδα, είμαστε καλά. Από εξαγγελίες έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ανακοινώσει ήδη εδώ και 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, ότι θα προχωρήσουμε στην προστασία του 30% των υδάτων της χώρας, το 10% από αυτό θα είναι ζώνες απόλυτης προστασίας, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα από τη μία μεριά τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, γιατί εμείς ήδη προστατεύουμε το 40%, υπονοώντας ότι μία σειρά από γεωγραφικοί και τοπικοί περιορισμοί καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Το ζητούμενο δεν είναι να πετύχουμε τα νούμερα, δεν είναι γραφειοκρατική ανάγκη. Είναι η ανάγκη να προστατεύουμε τα θαλάσσια. Είναι ουσία. Η ανάγκη είναι στην ουσία και όχι στο αριθμό. Και το δεύτερο, βλέπουμε τη χώρα να έχει ποντάρει πάρα πολλά σε εξορίξεις αερίου, πετρελαίου κτλ. Σε διάφορα σημεία και σε πολλές θαλάσσιες ζώνες και μάλιστα σε κάποιες εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές και πιο σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή των φυσιτήρων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Άρα θα πρέπει αυτό το πράγμα να το βάλουμε κάτω, να το δούμε σοβαρά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγγελίες στον αέρα και την ίδια στιγμή να παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοσύνη σας που ήσασταν στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής και για τα όσα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα, αν και πολύ δύσκολα μας αναφέρατε για το περιβάλλον και για τις θάλασσες. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.